ουσιαστικά που να στοχεύσουμε κατά της νεανικής παραβατικότητας. Διαβάσαμε και το πρωί για τα πόσα και εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, 240 και βάλε είναι, 243 περιπτώσεις το 23 μικρών ή μεγάλων ζημιών σε σχολικά κτίρια. Η παραβατικότητα τέλος πάντων που υπάρχει και υφίσταται. Είναι μαζί μας ο κύριος Μαρκάτσης, ο Διευθυντής Μέσης. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Μαρκάτση, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έγινε αυτή η σύσκεψη, βλέπω για φωτισμό, για φρούρηση και λειτουργία των καμερών. Δεν ξέρω πότε θα λειτουργήσουν βεβαίως αυτές οι κάμερες και τι περιμένουμε να γίνει. Κύριε Μαρκάτση, σε αυτά στοχεύετε? Είναι 7 σημεία, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει. Όντως αναμένουμε το ζήτημα των καμερών και του φωτισμού, τα οποία θα πρέπει να τα θεωρούμε ως πακέτο που πάνε μαζί. Ναι. Βέβαια, περιμένουμε την έγκριση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ίδια ζητούσε κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Παιδείας την τελευταία φορά που είχαμε εμείς επικοινωνία μαζί της από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι περίμενε κάτι από το Υπουργείο της Παιδείας. Έχετε δώσει τα πάντα? Γίνεται βεβαίως διαβούλευση, ό,τι μας ζητηθεί θα το δίνουμε και αναμένουμε να κλείσει αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το πιλωτικό πρόγραμμα, το πιλωτικό κομμάτι, mm-hmm. το οποίο γίνεται για τη Λεμεσόν, όπως γνωρίζετε, ναι. να δούμε και τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να προχωρήσει και να επεκταθεί σε άλλα σχολεία, κυρίως υψηλού κινδύνου. Μάλιστα. Πάντως, σε 4 περιστατικά, μέσα σε ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ή μέσα σε ένα δίμηνο, οι φρουροί που ήταν εκεί στα σχολεία, για κάποιο λόγο, την ώρα που γινόταν το κακό, δεν ήταν εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει. Τις συμφωνίες που κλείνονται και τα συμβόλαια κτλ. Οι συμφωνίες, όπως γνωρίζετε, κλείνονται μεταξύ σχολικών εφορίων και των εταιριών. Ακριβώς ένα από τα μέτρα, αν προσέξετε, το δεύτερο μέτρο συγκεκριμένα, είναι ακριβώς η βελτίωση. Μέτρα δηλαδή τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα της φρούρησης. Γιατί δεν είναι αρκετό να λέμε ότι υπάρχει φρούρηση, αλλά να γίνονται ζημιές σε σχολεία τα οποία φρουρούνται. Mm-hmm. Μέσα σε όλα αυτά, γιατί τώρα μιλάμε βεβαίως για την νεανική παραβατικότητα η οποία βγαίνει πάνω στα σχολικά κτίρια και γίνονται όλες αυτές οι ζημιές που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, κύριε Μαρκάτση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε και τον άνθρωπο, δηλαδή τους ίδιους τους μαθητές και τα θέματα τα οποία πηγάζουν από αυτούς. Βλέπετε, δυστυχώς η παραβατικότητα πολλές φορές βγαίνει και εκτός ορίων. Είναι αυτό που λες πάνω στα νεύρα σου, αλλά πάνω στα νεύρα σου μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν επιστρέφουν πίσω. Λέω για τα δύο παραδείγματα στην Ελλάδα που είχαμε δυστυχώς. Και όχι μόνο. Το θέμα είναι πώς καταφέρνουμε επιτέλους το σχολείο να είναι και ένας και το εκπαιδευτικό και το σύστημα γενικότερα να εστιάζει πάνω στον κάθε μαθητή, να τον γνωρίζει, να ξέρει τις ανάγκες του, να ξέρει τα ελαττώματα, να ξέρει τα προτερήματα και να δίνει βάση στον άνθρωπο και όχι αν το ένα συν ένα κάνουν δύο. Πολύ σωστά τα λέτε. Όντως, γίνονται τεράστιες προσπάθειες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και είναι κρίμα να μην αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες αυτές. Αλλά να ξέρετε ότι κανέναν εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει 100% τα φαινόμενα αυτά. Μάλιστα, τα φαινόμενα σε άλλες χώρες καμιά φορά είναι πολύ πιο έντονα και ακούμε συχνά στις ειδήσεις πράγματα που γίνονται από νεαρά άτομα, ανθρώπους οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία. Ώσπου έχουμε τα χαλινάρια, θα τραβήξουμε, κύριε Μαρκάτση μου, γιατί κοντός ψαλμός αλληλούια, εμείς ουσιαστικά δυστυχώς σε όλα ακολουθούμε. Έτσι, μπορεί να είμαστε λίγα χρόνια πίσω, όχι ενώ γενικά ως Κύπρος. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από πολλές χώρες και πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Γίνονται πράγματα, είμαστε σε μια κατάσταση που δεν μας αρέσει στην Κύπρο γιατί συνηθίσαμε με πολύ διαφορετικές συμπεριφορές. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά είναι κρίμα καμιά φορά να θυματοποιούμε το ίδιο το σύστημα ότι δεν κάνει τίποτε όταν υπάρχουν κάποια φαινόμενα. Τα φαινόμενα θα υπάρχουν. Απλώς η προσπάθεια που γίνεται είναι να μετριάζονται, να ελαχιστοποιούνται και να φέρνουμε μαζί μας όσο το δυνατόν, αν είναι δυνατόν, όλα τα παιδιά
έτσι ώστε να μην γίνονται τα φαινόμενα αυτά. Βέβαια, από τα 240 που είπετε, δεν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι όλα γίνονται από παιδιά των σχολείων. Πρέπει να το λέμε και αυτόν, γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν εξιχνιαστεί, κανένας δεν ξέρει τι είχε και συμβεί. Ναι, 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 αντιλαμβάνομαι. Όμως εγώ θέλω να συμφωνήσω μαζί σας ότι ο άνθρωπος είναι, θα πρέπει να είναι στο κέντρο. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να φέρουμε τα παιδιά κοντά μας με τον κάθε δυνατόν τρόπο, να τα καλλιεργήσουμε κουλτούρα ούτως ώστε αυτός ο θυμός που φαίνεται ότι υπάρχει στην νεολαία σε όλον τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να μετριαστεί, ναι, τα παιδιά να αποκτήσουν ελπίδα, τα παιδιά να ζουν πιο ήρεμα και να μην δημιουργούνται όλα τούτα τα ζητήματα που δημιουργούνται. Ναι. Είναι σημαντικό να λύνουν τις διαφορές τους με ειρηνικών τρόπων και ακριβώς τα μέτρα, τα επιπρόσθετα μέτρα που θα εφαρμόσουμε είναι για πρόληψη, για αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας. Ευελπιστούμε πραγματικά να πάμε στον σωστό το δρόμο και να ξεκινήσει αυτό από τις οικογένειες, έτσι, από την κάθε οικογένεια ξεχωριστά. Βέβαια, αυτό παίρνει χρόνο. Θα πάρει χρόνο, αλλά ας κάνουμε την αρχή, κύριε Μαρκάτζη μου, ενώ και να συνεχίσουμε. Η κοινωνία γενικότερα και η οικογένεια έχουν ρόλο να παίξουν. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο του σχολείου. Αυτό λέω, να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή χρονιά, εύχομαι. Καλή χρονιά.